Περνάμε λοιπόν στο επόμενο προϊόν, το οποίο είναι το έξυπνο μπαστούνι. Είναι το μπαστούνι που σα στηρίζει παντού. Πέθανε το παπαγάλο σα, ψυχολογική υποστήριξη από το έξυπνο μπαστούνι. Πόσε φορέ ναι. δεν αισθανθήκατε ανασφάλεια για τη στήριξη που σα παρέχει. Εδώ το θέμα είναι ότι η γιαγιά δεν πρόσχε στη φυσική, α πούμε, που κάνουν στο δημοτικό πιθανότατα. Η γιαγιά ασκεί δύναμη η οποία δεν είναι κάθετη στο έδαφο, εντάξει. Απλά μπαστούνια πέφτουν, πέφτουν μόλι τα βλέπετε για να κάνετε μια δουλειά. Ναι, προφανώ. Έξι... Αυτό, παιδιά, δεν είναι θέμα έξυπνου μπαστούνιου. Αυτό είναι κανονικό δηλαδή, αυτός μπαστούνι χαζό παππού. Δηλαδή, αυτό ο άνθρωπο πριν γνωρίσει το έξυπνο μπαστούνι ήταν σε φάση, Ω, μου πες το μπαστούνι. Ναι, παιδιά, μπορεί να περάσει από το σπίτι. Μου έχει πέσει το μπαστούνι τώρα. Ναι, δεν σα άκουσα να τα κουμπίσει στον τοίχο. Και περιμένει πότε θα το ξαναχρειαστεί. Και η γιαγιά του κάνει φλεξ. Καταλάβατε που έχει φτάσει τρετηλικία στι μέρε μα. Ο παππού είναι. Ε, εντάξει, έχει τα δίκια σου. Αυτό πρέπει να βάλω από την τσέπη μου ή το καλύπτει το ΙΚΑΕ. Τσέπη, ε. Πόρε, τώρα με έχει βάλει. Τι, τι, τι μπαστούναρο είναι αυτό.